Φίλες και φίλοι ακροατές του Πανεργατικού Μουσικού Μετόπου, του Web Radio, είναι μια παρέμβαση που κάνουμε στην πρωτοβουλία που έχει πάρει το ΠΑΜΕ για να μεταφέρεται η εικόνα από τους χώρους δουλειάς, από διάφορους κλάδους, αλλά και από όλη την Ελλάδα, με αφορμή τόσο την πανδημία όσο και τα μέτρα που επιβάλλει η κυβέρνηση, αλλά και η εργοδοσία στους χώρους δουλειάς. Έχουμε στο τηλέφωνο τον συνάδελφο Θανάση Κουτσουρά από τη Θεσσαλονίκη, είναι πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων εκεί, στο νομό Θεσσαλονίκης, αλλά είναι και μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου, τον οποίο τον καλωσορίζουμε στην ομιλία μας. Καλησπέρα, συνάδελφε. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, δώσε μας καταρχάς έτσι μια εικόνα το τι κλίμα υπάρχει στην Θεσσαλονίκη. Πώς είναι η ζωή στην πρωτεύουσα? Δεν ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη από τις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδος και ιδιαίτερα, να το πούμε έτσι, και από την Αθήνα που είναι και η μεγαλύτερη πόλη άλλωστε. Εκεί δεν έχετε και πολλά έτσι κρούσματα του κορονοϊού, έτσι. Νομίζω στη Δυτική Μακεδονία είναι περισσότερο το πρόβλημα. Κοζάνη, Καστοριά, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ισχύει αυτό που λέτε, ότι τα κρούσματα στη Θεσσαλονίκη δεν είναι τόσο πολλά όσο περισσότερο στην περιφέρεια, να το πούμε έτσι, και στη Δυτική Μακεδονία. Έχουμε εργοδοτικά κρούσματα όμως, Έχουμε αρκετά. Ωραία, αν τη μια στιγμή κυκλοφορείς στους δρόμους της πόλης και βλέπεις μια πόλη, να το πούμε έτσι, φάντασμα χωρίς κόσμο, ταυτόχρονα όμως μπαίνεις στο εργοτάξιο του μετρό, κατεβαίνεις σε μια στοά κάτω στο τούνελ και βλέπεις 50 εργάτες τον έναν πάνω στον άλλο να ρίχνουν μπετά και να προσπαθούν να δουλέψουν σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες χωρίς κανένα ουσιαστικό μέτρο πρόληψης. Μάλιστα. Αυτό που συνέβαινε δηλαδή μέχρι την περασμένη εβδομάδα και ως ένα βαθμό, να το πούμε έτσι, έχουμε καταφέρει να το αλλάξουμε μέσα από δυναμικές και παρεμβάσεις απανωτές που κάναμε και στην κατασκευαστική εταιρεία Άκτορα αλλά και στην Αττικό Μετρό για να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να πάρουν μέτρα. Την ίδια στιγμή δηλαδή που η κυβέρνηση από τη μια ανακοινώνει ότι δεν πρέπει να συναρθρίζονται άνω από 10 άτομα έξω στον δρόμο, την ίδια στιγμή όμως μέσα στους χώρους εργασίας γίνεται το αδιαχώρητο και στο μετρό της Θεσσαλονίκης και στο αεροδρόμιο. Πάνω σε αυτό που λες, συνάδελφε, να σε διακόψω, συγγνώμη, ότι ανάλογη παρέμβαση από το Συνδικάτο Οικοδόμων έγινε και στην Αθήνα, στο εργοτάξιο της Πεταλούδας, του πρώην εργοστασίου Πεταλούδα, αλλά γενικά υπάρχουν και πολλά παραδείγματα, κυρίως στον κλάδο των τηλεπικοινωνίων και πληροφορικής, όπου πραγματικά μιλάμε για εκατοντάδες εργαζόμενους, όχι 50, μιλάμε για 600 εργαζόμενους στον ίδιο όροφο, να στεγάζονται και να μοιράζονται τα ίδια γραφεία. Πάμε παρακάτω, συνεχίζουμε. Αποκορύφωμα ήταν το εξής, ότι την περασμένη εβδομάδα, την Πέμπτη, η εταιρεία μετά από τις πιέσεις που δέχτηκε από μεριάς του συνδικάτου και συναδέλφων που εργάζονται μέσα στο εργοτάξιο, το συγκεκριμένο, κατά μήκος του μετρό, αναγκάστηκε να μαζέψει τους εργαζόμενους και να κάνει μία ενημέρωση του γιατρού εργασίας, ο οποίος τόλμησε να πει το εξής, ότι δεν χρειάζεται να κάνετε χρήση αντισηπτικού όσο τακτικές πλήσεις στο χεριό σας με σαπούνι. Και όταν συνάδελφος που είναι και στη διοίκηση του Συνδικάτου Οικοδόμων Θεσσαλονίκης του απίθυνε το λόγο, δεν το ρώτησε, γιατρέ, αυτό που λέτε το υπογράφετε, ο γιατρός βέβαια απάντησε όχι. Ταυτόχρονα έχουν επιστρατεύσει, να το πούμε έτσι, τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό, εκεί όπου έχουν στήσει ένα παραμάγαζο, ένα επιχειρησιακό σωματείο. Και δεν το λέω τόσο για τους εργαζόμενους βέβαια, όσο για αυτούς που είναι στη διοίκηση αυτού του σωματείου και ιδιαίτερα για τον πρόεδρο αυτού του σωματείου, τον οποίο τον έβγαλε, να το πούμε έτσι, η εταιρεία μπροστά και βγαίνει βέβαια και διατυμπανίζει αυτή τη θέση της εργοδοσίας και λέει βέβαια ότι η εργοδοσία κάνει τα πάντα να μπορέσουμε να βρούμε θόρυβος. Μόλις 5 φόρμες μοιράσανε δηλαδή, να το πούμε έτσι, εργαζόμενοι και κάποιος. Είναι αδιανόητο να το πιστέψουμε αυτό, την ίδια στιγμή που ο Όμιλος Ελλάδος έχει εξασφαλίσει 670 εκατομμύρια χρηματοδότηση, νέο δάνειο που πήρε από τις τράπεζες, να μην μπορεί να βρει μάσκες και γάντια για τους εργαζόμενους. Και εδώ είναι ότι βλέπουν καθαρά και ξάστερα τον εργαζόμενο ως κόστος όφελος. Και αυτό ισχύει σε πολλούς κλάδους, συνάδελφε. Έχουμε και στην Αθήνα τέτοιες περιπτώσεις. Ενώ η κυβέρνηση από την πρώτη μέρα, μάλιστα, αφιδώς άρχισε να
ανακοινώνει μέτρα στήριξης των επιχειρηματικών ομίλων για τη μείωση της παραγωγικότητας λόγω των συνθήκων. Από την άλλη, έχει αφήσει ξεκρέμασους και αφημένους εν τύχη τους χιλιάδες εργαζόμενους. Με αποτέλεσμα, η εργοδοσία πραγματικά να οργιάζει στους χώρους δουλειάς. Έχουμε άλλα παραδείγματα από άλλους κλάδους. Ναι, θα σας πω. Υπάρχει, προσέξτε τώρα, εργαζόμενοι στον κλάδο της υγείας. Γυναίκα χωρί διαζευμένη με παιδί. Η συναδέλφισσα ζήτησε να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, γιατί και ο πρώην σύζυγος εργάζεται και εργάζεται στο σούπερ μάρκετ, και αυτό δηλαδή με σπαστό ωράριο από το πρωί μέχρι το βράδυ και ούτω καθεξής. Ναι. Λοιπόν, και ο εργοδότης όχι απλά αρνήθηκε να της παρέχει αυτή την άδεια, εδώ προσπάθησε και με έναν τρόπο να την τρομοκρατήσει και να την κάνει ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να τη δώσει άδεια. Η συναδέλφισσα κατευθείαν κατήγγειλε το γεγονός στο σωματείο, πήγαν στην επιθεώρηση εργασίας. Και βέβαια εδώ προσέξτε να δείτε, γιατί η επιθεώρηση εργασίας, που είναι ένας κρατικός μηχανισμός που θα έπρεπε να είναι στην υπηρεσία του εργαζόμενου, δεν είναι. Αυτό που την είπε ήταν το εξής. Στείλτε ένα mail στην τάδε διεύθυνση. Μάλιστα, με mail. Και θα δούμε. Δηλαδή, στην ουσία, ούτε η επιθεώρηση εργασίας, να το πούμε έτσι, έχει τη δύναμη, όχι τη δύναμη, τη διάθεση, μάλλον να το πούμε έτσι, για να προχωρήσει αυτές τις υποθέσεις. Δυστυχώς, έχεις τέτοια παραδείγματα. Έχουμε πάρα πολλά. Μα το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, συνάδελφε, ήταν ούτως ή άλλως απογυμνωμένο από προσωπικό και ασκούσε τυπικά μόνο το ρόλο του. Και από την άλλη, με βάση την εξάπλωση της πανδημίας, υπάρχουν εντολές κυβερνητικές για αναστολή των όποιων ελέγχων, όποτε γίνονταν αυτοί κτλ. Προκειμένου να διευκολύνουν δηλαδή τις επιχειρήσεις, αυτό εννοώ. Ακριβώς. Και αν καταφέρεις κάποια στιγμή και βρεις κάποιον υπάλληλο της επιθεώρησης εργασίας, αν πας από εκεί δηλαδή, αυτό που σου προβάλλουν στο γιατί δεν βγαίνουν για ελέγχους, καταγγελίες που γίνονται κτλ., βάζουν το ζήτημα ότι και αυτοί δεν προλαβαίνουν ή δεν έχουν αυτόν τον απαραίτητο εξοπλισμό λόγω πανδημίας για να βγουν έξω στα εργοτάξια. Και στους χώρους δουλειάς συνολικότερα. Γιατί δεν είναι μόνο τα εργοτάξια των κατασκευών, είναι και άλλοι κλάδοι. Είναι όπως το εμπόριο, για παράδειγμα, που αυτή τη στιγμή και στις αποθήκες στο σούπερ μάρκετ γίνεται ο κακός χαμός. Και στα καταστήματα. Εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Διευρύνθηκε το ωράριο. Ανακλήθηκαν άδειες. Ρεπό. Έχουν κοπεί όλα αυτά. Και οι εργαζόμενοι, καλά, δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή αν έχουν αφήσει κάπου το παιδί τους ή όχι. Λοιπόν, μόνο και μόνο για τις συνθήκες και τους όρους εργασίας να δούμε μέσα στα καταστήματα τα εμπορικά το τι ακριβώς συμβαίνει ή μέσα στις αποθήκες και Σάββατα και Κυριακές. Γίνεται ένας χαμός. Επίσης χωρίς ατομικά μέτρα προστασίας και αυτή η συνάδελφη. Επίσης, στις περισσότερες περιπτώσεις χωρίς ατομικά μέτρα προστασίας, στην καλύτερη περίπτωση με μια μάσκα, ας πούμε, όλη μέρα ή ένα ζευγάρι γάντια. Η ίδια κατάσταση συμβαίνει σήμερα και σε βιομηχανικούς χώρους. Ιδιαίτερα σε χώρους παρασκευής και επεξεργασίας τροφίμων. Ναι, επίσης κλάδος με πολύ μεγάλο φόρτο. Είναι η ίδια κατάσταση. Από το πρωί μέχρι το βράδυ δουλειά, υπερορίες, όλα αυτά. Χωρίς να ξέρει αν αυτά ο εργαζόμενος θα τα πληρωθεί και πότε. Με βάση όλες αυτές τις ρυθμίσεις. Ταυτόχρονα, άλλες επιχειρήσεις που από την άλλη μεριά πλήττονται, να το πούμε έτσι, με έναν τρόπο, ή εν πάση περιπτώσει βρήκαν και την ευκαιρία κάποιοι, να το πούμε έτσι, να προλάβουν να σταματήσουν κόσμο, να απολύσουν κόσμο. Πάνω από 20.000 είναι οι απολύσεις σήμερα στον ιδιωτικό τομέα. Και 40.000 στο σύνολο. Και 40.000 στο σύνολο. Και 40.000 στο σύνολο, ναι, να τα λέμε όλα. Λοιπόν, όπου, να σας πω παράδειγμα, να, μεθαύριο τώρα, εταιρεία Ανίων που κάνει ηλεκτρολογικές εργασίες, υδραυλικές εργασίες, συγγνώμη, και είναι σε μεγάλα έργα στη Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, καλεί τους εργαζόμενους να υπογράψουν εκ περιτροπής εργασία, να υπογράψουν νέα σύμβαση λοιπόν. Την Πέμπτη να πάνε για να γίνει αυτό. Λοιπόν, και να πιάσουν από εβδομάδα δουλειά, εναλλάξ, μισή τη μια εβδομάδα, μισή την άλλη. Με ό,τι αποτέλεσμα θα έχει στο εισόδημά τους αυτή η αντιμετώπιση. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα, συνάδελφε, καταστατήγηση ωραρίων και συμβάσεων. Να πούμε ότι και ένα εργοστάσιο, σημερινή είδηση αυτή, στη Βόρεια Ελλάδα, στην Ημαθία, η Ματουργία Βαρβαρέσος, πήρε απόφαση να κλείσει. Πήρε απόφαση να κλείσει. Εκεί όμως υπάρχουν και άλλα ζητήματα, γιατί υπάρχουν εργαζόμενοι που είναι έως και 3 μήνες απλήρωτοι και καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία. Εκεί ήδη πράγματι, εδώ και καιρό, να το πούμε έτσι, υπάρχουν προβλήματα για τους εργαζόμενους
στην εν λόγω επιχείρηση που είπατε, στην ηματουργία Βαρβαρέσος, ναι. Όπου γίνονται προσπάθειες εκεί πέρα και με το Σωματείο, με το Εργατικό Κέντρο, αλλά και με την Ομοσπονδία, να γίνονται παρεμβάσεις καθημερινά ναι, στον χώρο εργατικού του κοινοβουλίου και τα ναι. δεσμευμένα τους. Και ναι. ταυτόχρονα είχαμε αυτή την εξέλιξη σήμερα. Δυστυχώς, επειδή όλες αυτές, αυτά είναι μόλις λίγα παραδείγματα που έχουμε πει και υπάρχουν και άλλα περισσότερα. Την περασμένη εβδομάδα ναι. Προσπαθήσαμε όλα αυτά να τα συγκεντρώσουμε από όλους τους κλάδους, να πούμε σε ένα συντονισμό σωματεία εργαζομένων και από το δημοτικό και από τον δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Και κάναμε ένα υπόμνημα, πήγαμε στο Υπουργείο Βορειοελλάδος εδώ πέρα να το καταθέσουμε στον Υπουργό και δεσμεύτηκε βέβαια και ο ίδιος και είπε ότι ό,τι περίπτωση τέτοια γνωρίζουμε καλά και συμβαίνει, ό,τι συμβαίνει, να ερχόμαστε σε επικοινωνία για να πάρει μέτρα ναι. έτσι, το Υπουργείο, έτσι ώστε να εφαρμοστούν όλα αυτά. Μα βέβαια, αυτό, όλα αυτά μα αυτό, συνάδελφε, είναι... αυτό συνάδελφε, με συγχωρείς κιόλας που σε διακόπτω, αλλά είναι υποκριτικό το λιγότερο μπορούμε να πούμε, έτσι, το πιο ευγενικό μπορούμε να πούμε. Εδώ είναι γνωστό ότι εδώ και τόσο καιρό οργιάζουν οι εργοδότες χώρες δουλειάς. Υπάρχουν, όπως είπαμε, 40.000 απολύσεις. Υποτίθεται ότι η κυβέρνηση προστατεύει τους εργαζόμενους από τις απολύσεις, γιατί αυτό έχει πει, ότι είναι άκυρες όσες απολύσεις συμβαίνουν αυτό το διάστημα λόγω του κορονοϊού. Ενώ στην πραγματικότητα οι άνθρωποι έχουν πεταχθεί στον δρόμο και μιλάμε για χιλιάδες εργαζόμενους. Και εκτός από αυτό, πολλοί εργοδότες ξεπερνάνε αυτό το σκόπελο, υποχρεώνοντας εργαζόμενους να υπογράφουν παραιτήσεις. Έτσι ακριβώς. Καταρχήν, είναι ένα θέμα και υποκρισία την ίδια στιγμή που αυτή η κυβέρνηση ναι. νομοθετεί, έτσι, ή παίρνει αυτά τα μέτρα εδώ, μα προχτές ο ίδιος οι δηλώσεις του κυρίου Μπρούτσι μας βάζουν, ας πούμε, σε νέο κύκλο, να το πούμε έτσι, ναι. Να το πούμε έτσι, μέτρων που πιθανά να πάρουν, έτσι, ναι. για μείωση μισθών, σε βάθος χρόνου, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρουμε πότε. Την ίδια στιγμή που εδώ, τώρα που μιλάμε εμείς αναμεταξύ μας, στελέχη της ΔΑΣ, ο Λεωνίδας Θεσπίδης, εκλεγμένος στη Διοίκηση του Εργατικού Θεσσαλονίκης, σπέβδει σε επιχείρηση στον κλάδο του εμπορίου, όπου εκεί οι εργαζόμενοι κατήγγειλε τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν στον χώρο ναι. Και ταυτόχρονα. Ενώ κατήγγειλε η ίδια την κατάσταση και το παράνομο ωράριο στην αστυνομία, η αστυνομία φοβόμαστε ότι πάει να κινήσει διαδικασίες αυτοφόρου εναντίον της εργαζόμενης. Και στέλνουν συνδικαλιστές τώρα και του Εργατικού Κέντρου, αλλά και της Ένωσης Εμποροϊπαλλήλων Θεσσαλονίκης, στο χώρο για να αποτρέψουν αυτό το γεγονός. Αυτό συμβαίνει αυτή την ώρα που μιλάμε. Αυτό συμβαίνει αυτή την ώρα που μιλάμε. Μάλιστα. Ταυτόχρονα, βέβαια, όλες αυτές τις μέρες, έτσι, να πούμε το εξής, ότι η διοίκηση, η πλειοψηφία του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης είναι εξασφαλισμένη από παντού. Έτσι. Ναι. Από τη στιγμή που εξασφαλίσανε, να το πούμε έτσι, τις καρέκλες τους, φτιάχνοντας ναι. ένα συνέδριο με τα ΜΑΤ και με τους νόκους στο Καβούρι, mm-hmm. λοιπόν, ηρέμησαν, ησύχασαν το κεφάλι τους, βγάλανε και μια ανακοίνωση που λέτε πριν 4 εβδομάδες εν ώψη κορονοϊού ότι ανασέλλονται οι λειτουργίες του εργατικού κέντρου που ενώ θα πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή όλο το εργατικό κέντρο, όλες τις δομές, ακριβώς. Όλες τις υποδομές όπως για να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις. Όπως επιφυλακή είναι τα ταξικά σωματεία και το πάμε, συνάδελφε. Έτσι ακριβώς, όπως είναι σε επιφυλακή κάθε ταξικό σωματείο, ομοσπονδία και εργατικό κέντρο σε όλη τη χώρα. Γιατί κακά τα ψέματα. Πληρώσαμε την κρίση τους. Ναι. Αυτό δείξαμε. Όντως μάθωσε η εργατική λαϊκή οικογένεια εν μέσω κρίσης. Κάτι το οποίο δεν την προκάλεσε η ίδια. Λοιπόν, και τώρα μπροστά σε αυτή την επιδημία λοιπόν, φαίνεται ότι η κυβέρνηση παίρνει τέτοια μέτρα τα οποία το μόνο που εξασφαλίζουν είναι την κερδοφορία του κεφαλαίου. Και για να συνεχίσει να είναι εξασφαλισμένη αυτή η κερδοφορία θα πρέπει να ματώσει κι άλλο εργατική τάξη. Και εμείς λέμε ότι ακόμα και μέσα σε αυτές τις συνθήκες ναι. δεν πρέπει να το ανεχτούμε. Ναι. Πρέπει να σηκώσουμε τον πόη μας και το ανάστημά μας να μην δεχτούμε τέτοιες απειλές και τέτοια επίθεση στα δικαιώματά μας. Εγώ... Πρέπει κάθε εργαζόμενος και εργαζόμενη ναι. να είναι σε επαφή με το σωματείο του.
Μπράβο. Εγώ θα συμπληρώσω και το άλλο, συνάδελφε, ότι δυστυχώς η κυβέρνηση φαίνεται ότι παίρνει μέτρα και για την επόμενη μέρα, που θα μείνουν δηλαδή ακόμα και όταν ξεπεραστεί η κρίση της πανδημίας. Εξού και το διόλου αθώο, η διόλου αθώα πράξη νομοθετικού περιεχομένου περί αναστολής της, περί μάλλον που επανέφερε σε ισχύ την δυνατότητα την επιστράτευση, να επιστρατεύονται οι απεργοί και οι κλάδοι της οικονομίας. Σωστά. Πράγματι, αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύουμε πως δεν έρχεται να αντιμετωπίσει την κατάσταση της πανδημίας, να το πούμε έτσι. Ναι. Δεν έρχεται αυτό το πράγμα να εξασφαλίσει περισσότερη υγεία για τους εργαζόμενους. Ναι. Να είμαστε ξεκάθαροι. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Δεν επιστρατεύσανε, μα δεν επιστρατεύσανε γιατρούς, ούτε επιτάξανε κανέναν χώρο ιδιωτικής υγείας. Ακριβώς. Όπως διεκδικούν οι αγωνιζόμενοι δυνάμεις εκεί στα ιατρία και στα νοσοκομεία. Πάνω σε αυτό που λέμε τώρα, μου έδωσε μια καλή πάσα, συνάδελφε, ο Υπουργός Υγείας θεωρεί, ο Βασίλης Κικίλιας θεωρεί ότι η Ελλάδα επιχειρησιακά είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τον ιό. Είναι έτσι, ισχύει αυτό ας πούμε στην Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, οι δομές υγείας είναι πραγματικά θωρακισμένες? Και ποιο είναι το νοσοκομείο, το ΑΧΕΠΑ έχει το νοσοκομείο αναφοράς εκεί? Έχουμε δύο νοσοκομεία που είναι κέντρα αναφοράς στη Θεσσαλονίκη, ένα είναι το ΑΧΕΠΑ και ένα είναι το Παπα-Νικολάου. Ναι. Ποια είναι η κατάσταση εκεί? Όλα θα έπρεπε να είναι κέντρα αναφοράς, ακόμα και το Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, εδώ στη Βόρεια Ελλάδα που είναι το 424, και αυτό θα έπρεπε να είναι. Σωστό. Πώς μπορεί να είναι θωρακισμένο, το σύστημα υγείας όταν μόνο τα χρόνια της κρίσης με τα μνημόνια κλείσανε 30 νοσοκομεία? Όταν έχει κέντρα υγείας, πρωτοβάθμιες δομές υγείας, οι οποίες είναι κλειστές στις γειτονιές και σε μεγάλες συνοικίες της πόλης. Και θα μπορούσαν να παίξουν πολύ καθοριστικό παράγοντα τα κέντρα υγείας. 30 κενές οργανικές θέσεις στην υγεία. 30.000. Με την ενιαπασχόληση και με τέτοιου είδους πασαλήματα, δηλαδή έτσι φορακίζεται το σύστημα και είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις. Κανένα νοσοκομείο από αυτά που κλείσανε δεν άνοιξε. Και το Παναγία, το νοσοκομείο του ΙΚΑ, και το κέντρο υγείας του Ευόσμου και σε άλλες περιοχές. Ναι. Η κατάσταση είναι δυστυχώς τραγική. Πας και βλέπεις δηλαδή ανθρώπους εκεί, τι να σας πω τώρα. Μιλούσαμε με συναδέλφους από τον κλάδο της υγείας, από συναδέλφους που δουλεύει στο ΑΧΕΠΑ, τώρα, ναι, που είναι κέντρο αναφοράς. Ναι. Τώρα τον ένας εργαζόμενος, είτε γιατρός είτε νοσοκόμος. Δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν λογαριάζουν, τώρα δεν μιλάμε για ωράρια αυτοί οι άνθρωποι, δεν μιλάνε για υπερορίες. Βέβαια, συνάδελφε, αυτή η κατάσταση υπήρχε ήδη και εδώ και πολλά χρόνια στο χώρο της υγείας, πόσο μάλλον τώρα που έχει χειροτερέψει με την πανδημία. Πριν από αυτό το γεγονός, ναι, υπάρχει εργαζόμενος, ο οποίος είναι σε ηλικία 60 χρονών, ωραία, και του χρωστάνε ήδη 500 ρεπό. Ναι, κανονικά θα πρέπει. Ναι. Για ποια θωράκιση μιλάμε? Αυτός ο άνθρωπος, γιατί έχουμε περιπτώσεις που υπάρχουν, πώς το λένε, οικογένειες που είναι αντρόγυνο και είναι και οι δύο γενομικοί. Ναι. Το κυριότερο. Και κάνει χρήση άδειας για να φροντίσει τα παιδιά. Το κυριότερο, συνάδελφε, είναι ότι πέρα από τα τραγικά κενά που υπάρχουν στα νοσοκομεία για χιλιάδες γιατρούς και νοσηλευτές, που φωνάζουν εδώ και χρόνια δηλαδή οι ταξικές δυνάμεις στον χώρο της υγείας, θα μπορούσε να παίξει κυρίαρχο και αποτελεσματικό ρόλο στην αντιμετώπιση της πανδημίας η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, να ήταν στελεχωμένα επαρκώς τα κέντρα υγείας σε όλη την Ελλάδα, ώστε να αποσυμφορηθούν και τα νοσοκομεία αναφοράς, ώστε να αδειάσουν και μονάδες εντατικής θεραπείας, κλίνες δηλαδή, και να ανοίξουν επιτέλους και οι καινούργιες αυτές που παραμένουν κλειστές. Αυτό είναι το κυριότερο, αλλά αντιθέτως αυτό που βλέπουμε είναι προσλήψη με το σταγονόμετρο. Και αντιθέτως, άδειασμα των κέντρων υγείας, απορρόφηση από εκεί ιατρών, ιατρικού προσωπικού, για να συνδράμουν στις πρωτεύουσες, στα μεγάλα νοσοκομεία, τους συναδέλφους τους. Αυτή είναι η κατάσταση στο χώρο της υγείας. Αυτή είναι δυστυχώς, και να πούμε, ναι, και το εξής, ότι οι 2.000 προσλήψεις που είπανε τώρα ότι παίρνουμε έκτακτα μέτρα λόγω της πανδημίας. Πριν ένα μήνα που ξανακοινώσαμε. Να πούμε ότι έτσι, είναι υπόσχεση καλοκαιριού. Ναι. Βέβαια το καλοκαίρι προεκλογικά βέβαια μιλάγανε για 2.500, αλλά ναι, το καλοκαίρι το. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή το είχαν στα σχέδιά τους, να το πούμε έτσι, ότι πρέπει να γίνουν αυτές οι προσλήψεις. Ότι δεν είναι το έκτακτο μέσο μέτρο που πήρανε για να αντιμετωπίσουν τώρα. Ακριβώς.
την πανδημία, ας μην γελιόμαστε. Ακριβώς. Έτσι, και να είμαστε ξεκάθαροι. Και να το ξεκαθαρίσουμε. Δυστυχώς σήμερα, αθωράκιστος απέναντι στον ιό είναι ο εργάτης και όχι ο βιομήχανος. Ο βιομήχανος δεν έχει καμία ανάγκη, κάθεται στο σπίτι του και παρακολουθεί απομακρυσμένα. Ο εργάτης πρέπει δυστυχώς το πρωί να παστοθεί μέσα σε ένα λεωφορείο ή στο μετρό για να πάει στο χώρο δουλειάς. Ο εργάτης είναι αυτός που υδρώνει και ξεϊδρώνει και ξαναϊδρώνει και δουλεύει ασφιχτικά μέσα σε ένα χώρο συνοπτίζοντας 50, 100 και 200 ακόμα εργαζόμενοι μέσα σε μια μονάδα. Και όχι ο βιομήχανος. Να λέμε την αλήθεια. Ο εργάτης είναι αυτός δυστυχώς ο οποίος του κόβουν το ρεφό, του κόβουν την άδεια. Του χρωστάνε μηνιάτικα, να το πούμε έτσι, μισθούς και δεν θα πάει μεροκάματος στην οικογένεια. Και στο τέλος αναπολύουν και όχι και τον πετάνε στον δρόμο. Ναι. Και στο τέλος ακριβώς. Δεν είναι ο βιομήχανος αυτός ο άνθρωπος δηλαδή, που τραβάει Ωραία. Όλα αυτά. Για να το κλείσουμε, συνάδελφε, απαντάμε με το κάλεσμα του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, δηλαδή ποια είναι η απάντηση που πρέπει να δώσουν οι ταξικές δυνάμεις. Συντονισμός, αλληλεγγύη. Η απάντηση που δίνουμε και καλούμε όλη την εργατική τάξη είναι να είναι σε επαφή καθημερινά, ανά πάσα ώρα και στιγμή χρειαστεί, με τις ταξικές δυνάμεις, με τα ταξικά σωματεία. Είμαστε σε ετοιμότητα, σε επαγρύπνηση, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας όπου χρειαστεί και όπου βρεθούμε και όπου σταθούμε. Σωστό. Λοιπόν, χωρίς να κάνουμε βήμα πίσω από τα δικαιώματά μας. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε, συνάδελφε. Όποτε χρειαστεί θα είμαστε πάλι σε επαφή να μεταφέρουμε και εικόνα από τη Βόρεια Ελλάδα. Ήσουν κατατοπιστικός και λεπτομερέστατος. Μας έφερες και εικόνα από διάφορους χώρους δουλειάς. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε συνάδελφε, σε αποδεσμεύουμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια στον αγώνα. Επίσης. Γεια χαρά. Γεια.